Ο οικουμενισμός. Ας μιλήσουμε τώρα περί οικουμενισμού. Πολλά λέγονται περί οικουμενισμού και διαφορετικές οι απόψεις εις των σημερινών κοσμικών άνθρωπων. Είναι οι απόψεις που του δίνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την σαβούραν αυτήν την πνευματική τροφή για να διαστρέψουν το νου και την ψυχή των σύγχρονων Ελλήνων και όλων των πολιτών της γης. Ο οικουμενισμός είναι μία εφεύρεση των καμπαλιστών ταλμουδιστών Ιουδαίων, οι οποίοι επειδή ωρέγονται από χρόνια την κατάκτηση του πλανήτη, θέλουν να γίνουν κοσμοκράτορες, προσπαθούν με δόλιους και διάφορους τρόπους να πείσουν τον κόσμο και να τον δέσουν πίσω από το άρμα τους. Ο οικουμενισμός στα τέλη του 18ου αιώνα, του 19ου, του 1890 περίπου, εφευρέθη με πρώτους τους προτεστάντας. Οι Ιουδαίοι ταλμουδιστές, οι οποίοι διαμέσου της μαγικής καμπάλα προώθησαν αυτά τα πνευματικά σχέδια διαμέσου των μασονικών στοών, της θεοσοφίας, της μαύρης μασονίας και του λευκού αδελφάτου, τι κάνουν? Είπαν ότι όλα τα χριστιανικά δόγματα έχουν κομμάτι της αλήθειας. Αυτή είναι η θεωρία των κλάδων, την οποία χρησιμοποιεί και ο Πάπας και ο Χριστόδουλος και ο Βαρθολομαίος και η συναυτό. Και πρέπει να ενωθούν δια της αγάπης. Αυτό είναι μία βλαστημία μεγάλη, διότι όπως θα δούμε, ο Άγιος Αθανάσιος μας ομιλεί και μας λέει ότι ο αιρετικός δεν είναι χριστιανός. Αυτό είναι δηλαδή το πρώτο σκέλος του οικουμενισμού, του πνευματικού οικουμενισμού, να ενωθούν όλα τα χριστιανικά δόγματα υπό μία κεφαλή, τον Πάπα, ο οποίος υπακούει εις τας διαταγάς του λευκού αδελφάτου. Το δεύτερο σκέλος του πνευματικού οικουμενισμού, του θρησκευτικού δηλαδή, είναι ότι κάθε θρησκεία πάλι βάσει του συγκριτισμού, δηλαδή μίας θεωρίας που συγκρίνει τη μία θρησκεία με την άλλη, ότι οι τέσσερις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, χριστιανισμός, ιουδαϊσμός, μωαμεθανισμός και ινδουισμός, κατέχουν ένα κομμάτι από την αλήθεια. Θεωρία πάλι των κλάδων και του συγκριτισμού. Και όλη την αλήθεια την κατέχουν ηνωμένε. Υπό έναν αρχηγό που είναι το τρίτο σκέλος, ότι ο τελευταίος αρχηγός που θα προβάλλουν οι Ιουδαίοι ταλμουδιστές καμπαλιστές θα είναι ο ψευδομεσσίας τους, ο Αντίχριστος. Ο συγκριτισμός και οι θεωρίες των κλάδων είναι βλάστημες θεωρίες εφευρέσεις των Ραβίνων. Πώς επιτυγχάνεται ο οικουμενισμός? Δια των διαλόγων, όπως προαναφέραμε, και δια των διαφόρων συμπροσευχών και ευχών μαζί από χριστιανούς, μουσουλμάνους, ψευτοορθοδόξους, ινδουιστάς, βραχμανιστάς και ό,τι άλλο θέλει, έχει αυτό το θύλαγμα, αρχής γενομένης με τη συμπροσευχή εις την Ασίζη το 1986. Υπάρχει και ο πολιτικός οικουμενισμός που θέλει την ένωση όλων των κρατών και των πολιτικών ηγετών του, δια της μασονίας φυσικά, που θα οδηγήσει στην παντοκρατορία ενός κράτους του Ισραήλ που θα έχει ως έδρα του τα Ηνωμένα Έθνη στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει και ο οικονομικός οικουμενισμός που συντελείται από τους μεγάλους Ιουδαίους Ρότσιλ, Ροκφέλλερ, Μόργαν και τα λοιπά και κατά διαταγάς του λευκού αδελφάτου έχουν εις ανάγκη ως μέσον συναλλαγής ένα νούμερο που μας αναφέρει η Αποκάλυψη. Ο Άγιος Ανδρέας και Σαρίας εν τεσονές και εν τεσπράσεση θα λειτουργούν όλοι με ένα νούμερο και μία κάρτα. Ο οικουμενισμός είναι μία πανέρεσης, όχι απλώς αίρεσης, είναι δηλαδή η αιρετική δαιμονική ένωση όλων των χριστιανικών δογμάτων
Μόνο η Ορθοδοξία είναι αλήθεια, γιατί όλα τα δόγματα βλαστημούν στο Άγιο Πνεύμα τα χριστιανικά πλην της Ορθοδόξου πίστεως που ακολουθεί τις 7 Οικουμενικές Συνόδους, τα 11 τα κατατόπους τοπικάς και μόνο τους Ορθόδοξους ανά τον κόσμο ομολογητάς που ακολουθούν και το Πάτριο Εορτολόγιο, όχι όμως αυτούς που ακολουθούν Πάτριο Εορτολόγιο και κάνουν συμπροσευχές ή λίτουργα, είναι μασόνοι και αυτοί είναι βλάστημοι του Αγίου Πνεύματος και του τεστ την αιρετική. Είναι δε και πανέρεσης, διότι είναι κάτι άλλο, βλαστημία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ανέρεσής του, διότι αποδέχονται τις άλλες θρησκείες. Είναι η πανθρησκεία. Ας δούμε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Πρέπει να πλησιάζουμε κάποιους οι οποίοι είναι οικουμενιστές και στην περίπτωση αυτή ιεράρχας είτε είναι του νέου είτε του πατρίου. Για να δούμε μερικά παραδείγματα τι μας λέγουν, γιατί ο 15ος κανόνας και όχι μόνο μας προτρέπουν όταν κάποιος ιεράρχης κηρύξει γυμνή την κεφαλή αίρεση, εμείς πρέπει να αποτυχιστούμε. Γιατί δεν είναι μόνο ο οικουμενισμός η βλαστημία προς τον Χριστό σήμερα, σύγχρονη αίρεση είναι και η αποδοχή του 666 που έχει σχέση με το όνομά μας. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι θέματα πίστεως, ας δούμε τι λένε οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας. Μερικά παραδείγματα. Για να τεκμηριώσουμε τα γεγραμμένα και τα λεχθέντα, ας αναφέρουμε κάποια παραδείγματα από τους Αγίους, από το γεροντικό, σε θέματα πίστεως. Κάποτε κάποιος ενάρετος μοναχός είχε την αξίωση από τη μεγάλη αρετή του να τον επισκέπτεται η Θεοτόκος στο κελί του, κάποτε όμως σταμάτησε να έρχεται. Έκανε προσευχή με διάκρια ο μοναχός να του δείξει γιατί δεν έρχεται η Θεοτόκος και σε 3 μέρες μετά άκουσε φωνή έξω από το κελί που του έλεγε «Δεν έρχομαι μέσα διότι έχεις ένα βιβλίο που έχει 2 βλάστημες λέξεις για τον Υιό μου». Αν η Θεοτόκος έφυγε για 2 βλάστημες λέξεις που είχε ο ασκητής, σήμερα με όλες αυτές τις αρνήσεις τι θα γίνει, ουέ της κολάσεως που περιμένει τους αρνητάς και τους ακολουθούντας αυτούς. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα από τον Ευεργετινό του τον 3ο τόμο. Όταν ένας ξακουστός γέροντας πήγε στην πόλη με τους υποτακτικούς του, βλέπει από μακριά κάποιο μεγάλο αιρετικό της εποχής, σπέβδει αμέσως να κρυφθεί με τους υποτακτικούς του να μην τον πλησιάσουν. Οι υποτακτικοί του απόρρισαν και τον ερώτησαν γιατί τους πήρε μακριά από τον αιρετικό, ενώ μπορούσε άνετα να τον κατατροπώσει δια του λόγου. Ο γέροντας τους απάντησε «Έφυγα μακριά του διότι όσο απομακρύνεσαι από τους αιρετικούς, τόσο σε πλησιάζει το Άγιο Πνεύμα». Να λοιπόν η βασική αιτία της αποτυχήσεως από τη σχισματική και βλάστημο σύνοδο που έχει τη θρασίτητα να γράψει ότι ο ΆΜΚΑ δεν είναι άρνηση Χριστού. Ας μην παραλείψουμε το παράδειγμα του υποτακτικού του Αγίου Παϊσίου, 4ος αιών, που όταν συνήντησε, όταν πήγε να κάνει ένα διακόνημα εκτός μοναστηριού έναν Εβραίο, του είπε ο Εβραίος ότι δεν είναι αυτός ο Μεσσίας που πιστεύετε εσείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μόλις είπε ο υποτακτικός το ίσως, το Άγιο Πνεύμα, εν είδη λευκής περιστεράς βγήκε από το στόμα του και μπήκε ένα μαύρο κοράκι. Όταν πήγε στο μοναστήριο ο Άγιος Παΐσιος, του λέγει «Φύγε, δεν σε αναγνωρίζω, δεν έχω εγώ τέτοιον υποτακτικό». Όταν εκείνος τον παρακάλεσε με δάκρυα, ο υποτακτικός του, του είπε ο Άγιος Παΐσιος «Πες μου τι έγινε». Και όταν του περιέγραψε το συμβάν, ενώ το προγνώριζε ως προορατικός ο Άγιος, του είπε ότι ήταν άρνηση αυτό που έκανε και όταν μετανόησε ο υποτακτικός, εν είδη περιστεράς μπήκε το Άγιο Πνεύμα πάλι μέσα του και έφυγε το μαύρο κοράκι και απόκτησε τη λάμψη του Αγίου Πνεύματος στο πρόσωπό του μόλις μετανόησε και ομολόγησε. Τα βλέπετε λοιπόν, ένα ίσως που είπε είδε να βγαίνει ο Άγιος Παΐσιος το κοράκι και ένα περιστέρι να μπαίνει από το στόμα του υποτακτικού εις ένδειξη ότι επανήλθε η Θεία Χάρις. Σήμερα με τις βλαστημίες τους όλοι αυτοί οι συνοδικοί με την άρνηση της ομολογίας τους όμως ο Άγιος Σάββας ο Βατοπεδινός μας περιγράφει ότι προτού καταδικαστεί από τη στρατευωμένη εκκλησία μία αίρεση την καταδικάζει ο ουρανός, η θριαμβεύουσα εκκλησία. Ο Όσιος Σάββας έχοντας κάποια αμφιβολία για τα θεολογικά θέματα είδε σύνοδο αρχιερέων θριαμβευούσης εκκλησίας στον ουρανό να αναθεματίζει τον αιρετικό
αντιησυχαστεί ακίνδυνο. Ας σημειωθεί ότι η ουράνια αυτή καταδίκη έλαβε χώραν ενώ ο ακίνδυνος προλίγου συνοδικός καταδεδικασμένος 1341 ετύγχανε όμως της πολλής προστασίας του ομόφρονος Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως Ιωάννου Καλέκα. Λέγει ο Όσιος Σάββας επιλέξει αφού περιγράψει λεπτομερώς το θείον όραμα. Ανοίγει τότε εκείνος ο φοβερός άγγελος το βιβλίο. Τι φρικτό θέαμα και άκουσμα. Και λέει ο δεύτερος Άριος που έσχισε όπως εκείνος την του Χριστού Εκκλησία. Ο αποστάτης, ο προφανής της αληθείας, εχθρός και πολέμιος ας είναι ανάθεμα. Σε αυτά τα λόγια λύνει αμέσως τη σιωπή ο λαμπρός εκείνος χορός των αρχιερέων και μαζί με όλο το πλήθος βροντοφωνάζει τα ίδια λόγια. Ανάθεμα. Η βοή αυτή ανάμειχτη δυναμώνει όλο και περισσότερο και επαναλαμβάνει πολλές φορές το ανάθεμα. Τότε και εγώ, σαν να με έσπρωχνε μία ώρα τη δύναμη, φωνάζω με τα ίδια λόγια με όλους. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η αίρεση καταδικάζεται πρώτα από το αόρατο μέρος της Εκκλησίας, τον παντογνώστη θεάνθρωπο και όσους ζουν παρά αυτό αγίους. Ακόμη και αν δεν καταδικάζεται αμέσως από τη στρατευωμένη Εκκλησία. Λοιπόν, οι άνθρωποι αιρετικών φρονημάτων θέτουν αυτούς και υπ' αυτήν την έννοια εκτός της Εκκλησίας, δηλαδή εκτός της κοινωνίας του Χριστού και των Αγίων, ως αντιπίπτοντες εις το πνεύματι το Αγίο. Μάλιστα το πάθος της αιρέσεως είναι το αποκορύφωμα της χειρής της αμαρτίας, δηλαδή της υπερηφανίας. Εφόσον ο αιρετίζων προτιμά φυλάφτως τη γνώμη του έναντι όλης της Εκκλησίας και της σωτηριακής παραδόσεως έναντι της σωτηρίας του ιδίου και των θυμάτων του. Άλλο ένα παράδειγμα. Κάποτε κάποιος πέρναγε σε ένα ποτάμι που πλημμύρισε και δεν έβρισκε γέφυρα να περάσει. Κάποια στιγμή βρήκε γέφυρα και πέρασε. Και μόλις πέρασε τη γέφυρα, ο άνθρωπος αυτός, μοναχός, το αναφέρει ο Ευεργετινός το παράδειγμα αυτό, άρχισε και προσευχόταν για τον άνθρωπο που φτιάξε τη γέφυρα. Και ξάφνου ακούει μία φωνή από τον ουρανό και του λέει «Σταμάτα να προσεύχεσαι για αυτόν, διότι είναι αιρετικός». Καλούνται λοιπόν όσοι επικοινωνούν με το νέο ημερολόγιο. Οι ευλαβοφανείς όλοι αυτοί, είτε είναι ηγούμενοι, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι οι μοναχοί, οι ιερομόναχοι, οι λαϊκοί, να αποτυχιστούν.